Είμαστε σε θέση πλέον, όντας την τελική ευθεία, να ανακοινώσουμε ό,τι έχει γίνει και ό,τι πρόκειται να γίνει σε μια γιορτή συνολικά της πόλης που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Το Πάρκο των Ευχών, λοιπόν, το οποίο πέρσι κατέκτησε πράγματι τις καρδιές των Λαρισαίων, μικρών και μεγάλων, αλλά και ευρύτερα συμπολιτών πολιτών από άλλα μέρη της χώρας μας, νομίζω ότι φέτος με το μεγάλωμά του, με τις πολλές εκπλήξεις που έχει, θα έχει τη δυνατότητα πράγματι να γίνει προορισμός για πάρα πολύ κόσμο και εκτός Λάρισας. Στις 7 του Δεκέμβρη, λοιπόν, έχουμε την έναρξή του. Μια έναρξη η οποία θα γίνει με ένα πολύ όμορφο σόου στο μεγάλο παγοδρόμιό μας πια, μεγαλύτερο από πέρσι, το οποίο θα στολίζει βέβαια και ένα πολύ πολύ ψηλό δέντρο, και σε υποδομές συνολικά στο πάρκο, οι οποίες είναι πολύ βελτιωμένες σε σχέση με πέρσι. Πέρσι τα θεματικά σπιτάκια ήταν 2, φέτος θα είναι 6. Ο φωτισμός είναι βελτιωμένος πολύ. Δραστηριότητες θα υπάρχουν όλη την ημέρα. Το πάρκο θα λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ, με δραστηριότητες οι οποίες δεν θα σταματούν ούτε στιγμή. Δραστηριότητες βεβαίως οι οποίες θα γίνονται και στο κέντρο της πόλης, στους πεζοδρόμους, με μουσικές, με ανιματέρ. Είναι μια κατάκτηση για την πόλη. Μια κατάκτηση που ανατρέπει τα δεδομένα και νομίζω ότι το πάρκο πια θα γίνει πάρκο ευχών για όλη την Ελλάδα, με κόσμο που θα έρχεται από παντού. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Κάθε μέρα, όπως είπε ο Δήμαρχος, από το πρωί μέχρι το βράδυ και για ένα ολόκληρο μήνα, στο Πάρκο των Ευχών ο επισκέπτης όχι μόνο θα δει και θα θαυμάσει το διάκοσμο, αλλά θα συμμετέχει, θα διασκεδάσει, θα δει θεάματα που δεν έχει ξαναδεί στην πόλη μας σίγουρα, όπως αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος, είναι ένα, και θα γίνει έναρξη με αυτό, ένα καλλιτεχνικό πατινάζ με βούλγαρους πρωταθλητές, πανευρωπαϊκά καταξιωμένους, μέσα στην παγωμένη λίμνη των Χριστουγέννων. Στη μεγάλη σκηνή του πάρκου θα πραγματοποιηθούν μεγάλες συναυλίες, σας αναφέρω ενδεικτικά, Locomondo, Kings, Rec, Playmen, Τάμτα που θα κλείσει με ένα μεγάλο πάρτι, η Ξαναζού για τα παιδιά και πολλές ακόμη από τα, και πολλοί ακόμη από τα δικά μας σχήματα και καλλιτέχνες, όπως η δική μας ο Καραποστόλου, Παπαχρήστος, Γκόρτιος και τόσοι άλλοι. Έχετε το πρόγραμμα άλλωστε μπροστά σας. Στη μικρή σκηνή θα έχουμε παραστάσεις, αφηγήσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις βιβλίων, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι. Με μια λέξη, το πάρκο μας θα έχει ζωή, τη δικιά του ζωή. Είναι δικό μας πάρκο και συνεχώς κάτι θα συμβαίνει. Οι εκπλήξεις θα διαδέχονται η μία την άλλη για να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές και ακόμη πιο όμορφες αναμνήσεις. Ξέρετε ότι ανοίξαμε την ιστοσελίδα μας και με βάση τη λειτουργία του πάρκου όλο αυτό το διάστημα πέρυσι που δεχόμασταν τον κόσμο και συζητούσαμε, είχαμε ανοίξει και την ιστοσελίδα μετά την τέλος της περίοδου των εορτών, όπου διάφοροι συμπολίτες κατέθεσαν τις απόψεις τους, τι θα ήθελαν ακόμη στο πάρκο. Εμείς φέτος ερχόμαστε αυτό και το κάνουμε πράξη. Και θέλω να πω ότι θα υπάρχει μια φάτνη στο ύψος του μνημείου, γιατί πλέον το stage έχει φύγει από εκεί, έχει πάει σε άλλη θέση, είναι πιο λειτουργικό. Επίσης μας είχαν ζητήσει ένα δέντρο, το κάνουμε αυτό, ανέφερε και ο Δήμαρχος πριν, ένα εντυπωσιακό δέντρο, το οποίο είναι στο κέντρο της λίμνης και του παγοδρομίου. Πέρα από αυτά, ένα καινούργιο στοιχείο που θα υπάρχει στο πάρκο είναι σε όλη την... το διάδρομο αυτό περίπου των 900 μέτρων από τα σκαλοπάτια που είναι η είσοδος δηλαδή του πάρκου μέχρι να φτάσουμε και στο μνημείο, θα υπάρχει και ένα σύστημα όπου θα εναλλάσσονται ένας τεχνητός ουρανός με άσπρα μπλε χρώματα και ενδιάμεσα θα έχουμε τους φωτισμούς των πηδάκων που έχουμε στον διάδρομο αυτόν. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί άλλες ωραίες θεματικές κατασκευές όπως το Βασίλειο του Πάγου, η χώρα των μάγων, το ταχυδρομείο, το face painting, όλες αυτές είναι καινούριες κατασκευές και βέβαια όποιος έχει παρακολουθήσει το πάρκο βλέπει ότι υπάρχει μια σειρά υποδομών οι οποίες αναδεικνύουν το ίδιο το πάρκο. Καλούμε τον κόσμο όλο να συμμετάσχει στις γιορτές και επειδή πραγματικά ξέρετε υπάρχει και ένας, τώρα θα μιλήσω σαν οικονομολόγος, ένας ωριμαγδός θετικών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία. Και επειδή σήμερα μαθαίνουμε και τα νέα ότι πλέον δεν περικόβουν τη συντάξη, άρα οι συνταξιούχοι όλοι αυτοί μέσα στη χαρά θα φροντίσουν να δώσουν και τα χαρτζηλίκια στα παιδιά και στα εγγόνια και να περάσουν όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.